ημέρα που περιμένατε εσείς, εγώ και εννοείται ο Δημήτρης, μετά από πάρα πολύ καιρό προετοιμασίας και αναζήτηση υλικών και λοιπά, επιτέλους έφτασε. Καλημέρα σε όλους. Βασικά δεν είναι μέρα, είναι απόγευμα. Αλλά ποιος νοιάζεται. Έχουμε εδώ όλα τα πράγματα για το STP και σήμερα θα ξεκινήσουμε με τις προεργασίες που πρέπει να γίνουν σε κάποια από αυτά πριν μπουν πάνω στο ποδήλατο για περισσότερη ευκολία. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με την προετοιμασία του τιμονιού. Και τη διαδικασία που θα σας δείξω την υιοθέτησα από τότε που δούλευα στο εργοστάσιο ποδηλάτων που είχα πει στο πρώτο Q&A. Και από τότε που την κάναμε εκεί και την έμαθα, την κάνω και σε όλα μου τα builds. Οπότε ξεκινάμε με το εξπακετάρισμα. Και αυτά είναι όλα τα υλικά που θα χρειαστούμε για την προετοιμασία του τιμονιού. Αυτό εδώ είναι ο λαιμός, κρυπάκια, τα δύο φρένα και φυσικά shifter και το τιμόνι. Τώρα αυτό κάπως βγαίνει εδώ. Σαν καινούριο είναι. Spank Spike 777. Ξεκινάμε, ας χρησιμοποιήσουμε το λαιμό. Έχω αυτό εδώ το εργαλείο 3-way Allen key, 4-5 και 6 αν δεν κάνω λάθος, βολεύει αρκετά. Και πάντα ποτέ δεν θα πετύχω το σωστό Allen με την πρώτη. Λίγο ξεβίδωμα και περνάμε το τιμόνι από μέσα. Και ενδεικτικά σφίγγουμε λίγο τις βίδες, κεντράροντάς το όσο πιο πολύ γίνεται και το σφίξαμε. Αλλά κανονικά αυτές οι βίδες χρειάζονται σφίξιμο με ροπόκλειδο που μετράει ακριβώς τα νανόμετρα του πόσο σφιχτό είναι. Θα το κάνουμε αυτό όμως στο τέλος. Για την ώρα θα το αφήσουμε προσωρινά έτσι και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Πρώτο φρένο Hope. Hope V4. Τετραπίστωνο. Ξέρω, είναι 100% overkill για αυτό το ποδήλατο. Αυτό είναι το μπροστινό. Και ξέρετε τι είναι καλύτερο από ένα Hope V4. Δύο Hope V4. Για το αυτοκίνητο ο δίσκος κάνει 30 ευρώ. Αυτός έχει 130. Που δεν σχόλιο περί αυτού. Εκεί, shifter, σημάνω Deore XT, μερικά περιφερειακά εδώ πέρα και βάζεται ο καλύτερος τρόπος να μαζεύουμε ένα σειρματόσκηνο, ένα πέρασμα, δεύτερο πέρασμα, τραβάμε ένα μικρύνιο κύκλος και αφού το έχουμε μαζέψει αρκετά, η μία άκρη από μέσα για να τα κρατήσει όλα μαζί. Ίσως χρειαστεί να το περάσουμε αρκετές φορές, αλλά έτοιμο. Δεν πάει πουθενά. Και ο καλύτερος τρόπος να σφίξουμε τη μανέτα πάνω στο τιμόνι είναι πρώτα τη μία βίδα τελείως και μετά όσο πάρει η άλλη. Γιατί με αυτόν τον τρόπο ασκείται πίεση μόνο στη μία μεριά, γιατί όταν ασκείται πίεση και στις δύο μεριές είναι πολύ πιθανό να κοπεί, όπως μου έχει κοπεί μέχρι τώρα δύο φορές. Αλλά και αυτό και όλα τα υπόλοιπα που θα αναφέρω σήμερα είναι καθαρά προσωπικές επιλογές. Μπορεί να είναι λάθος, δεν προτείνω σε κανένα να τις χρησιμοποιήσει αν δεν θέλει, και φυσικά μπορείτε να συμβουληθείτε οποιοδήποτε έμπειρο ποδηλατάδικο για τέτοιου είδους δουλειές. Αυτά που δείχνω είναι αυτά που κάνω εγώ. Οπότε τώρα θα ρυθμίσω λίγο ενδεικτικά τις μανέτες με τον τρόπο που είπα, πρώτα τελείως την πάνω βίδα και μετά όσο πάρει η κάτω. Ωραία. Και κανονικά το επόμενο βήμα θα ήταν να βάλω το shifter, αλλά δυστυχώς το bar mount που χρειάζεται για να μπει πάνω στο τιμόνι κάπου δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και πρέπει να το προμηθευτώ. Σε κάθε περίπτωση όμως θα μπει κάπου εκεί. Και για κλείσιμο φυσικά έχουμε τα bar mounts για το τέλος εδώ, έτσι για την ιστορία. Το δεξιά δεν θα το βάλω ακόμα τελείως, γιατί μπορεί το mount για το shifter να μην είναι με ντεσέ, να είναι περαστό, οπότε θα χρειαστεί να βγάλω πάλι το γκριπάκι. Γι' αυτό δεν βάζω τελείως το bar mount, θα το βάλουμε την άλλη φορά. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό είναι το τιμόνι ολοκληρωμένο σχεδόν. Αυτές οι προεργασίες που κάνω πριν το βάλω πάνω στο ποδήλατο. Οπότε όταν έχω έτοιμο το υπόλοιπο ποδήλατο, το φοράω απλά στο πυρούνι, το σφίγγω και είναι έτοιμο. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους που βάζουν πρώτα το λαιμό, βγάζουν τελείως αυτό ή ίσως το ξεδιδώνουν λίγο για να περάσει το τιμόνι και μετά προσθέτουν όλα τα υπόλοιπα.
Εγώ το ετοιμάζω έτσι και το τοποθετώ στο τέλος πάνω στο ποδήλατο. Δεν ξέρω, μ' αρέσει καλύτερα, το θεωρώ πιο σωστό. Αφού λοιπόν ολοκληρώθηκε η προεργασία του τιμονιού και είναι έτοιμο να τοποθετηθεί στο ποδήλατο όταν έρθει η ώρα, στο επόμενο βίντεο θα ξεκινήσουμε με το πλέξιμο των τροχών. Αυτό είναι το πίσω κέντρο, το ίδιο με αυτό που έχω βάλει εγώ στο Inspired Sky Hope Pro 4, αλλά φυσικά αυτό είναι για ταχύτητες και όχι για single speed και δεν είναι για πέραστο άξονα, είναι για quick release. Οπότε στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με αυτό και το πώς πλέκουμε και στη συνέχεια πώς ακτινολογούμε ένα τροχό. Οπότε σας περιμένω σε αυτό το βίντεο. Μέχρι τότε ελπίζω να βρήκατε το σημερινό βίντεο ενδιαφέρον και να αποκόμισατε κάτι σχετικά με την προεργασία του τιμονιού, που κάνω εγώ τουλάχιστον. Αφήστε με τα σχόλια σας από κάτω ή αν θέλετε να δείτε κάτι πιο συγκεκριμένα την επόμενη φορά. Και εννοείται θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Καλό απόγευμα.